Και έτσι λοιπόν έμαθε να ζωγραφίζει, όπως λέμε, ακαδημαϊκά. Εντάξει. Η πρώτη επαφή μαθητών της Κρήτης με σπάνια έργα ζωγραφικής των κορυφαίων Γίζη, Ράλι, Λίτρα, Βριζάκη και Αϊβαζόφσκι θα μπορούσε να περιγραφεί ως ένα ανεπανάληπτο ταξίδι στην τέχνη. Η έκθεση «Η Ελλάδα μετά την Επανάσταση» καλλιτεχνική θησαυρή από τη Συλλογή Κρασάκη, που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, προσελκύει σχολεία από κάθε γωνιά του νησιού. Μιλάμε για ακαδημαϊκή ζωγραφική, ελληνική ζωγραφική και όχι μόνο. Ζωγραφική που δεν έχουν δει τα παιδιά που ζουν στην περιφέρεια. Η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ μεγάλη, ο ενθουσιασμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και πάντα τα παιδιά όταν αναφέρεσαι στην τέχνη και την επικοινωνείς μαζί τους δεν έχουν παρά να ενθουσιαστούν. Είναι ένα εκπληκτικό έργο τέχνης. Κοιτάτε, το πρόσωπο του γέροντα εκπέμπει όλο το φως. Η Αθηνά Γιαννουλάκη, μουσιοπαιδαγωγός και διευθύντρια της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων, καλεί τους μαθητές μέσα από τη διάδραση να ερμηνεύσουν με τη δική τους ματιά τα σπουδαία έργα ζωγραφικής. Τα παιδιά το αγκάλιασαν το πρόγραμμα, τους ενδιέφερε, ήδη δουλεύουν πάνω σε αυτά που τους δίνουν κάποιες καρτέλες, ψάχνουν να βρουν πίνακες. Και ελάτε, ποιος άλλος έχει, δεν το ακουμπάμε βέβαια. Πάντα η Πινακοθήκη κάνει εκπαιδευτικά μουσιοπαιδαγωγικά προγράμματα. Τώρα όμως είμαστε στο καλύτερο σημείο που έχουμε βρεθεί ποτέ. Τα 167 εκθέματα προέρχονται από τα συνολικά 1500 αντικείμενα της συλλογής της Τίνας και του Μιχάλη Κρασάκη, η οποία έχει την έδρα της στην Κολονία της Γερμανίας και για πρώτη φορά παρουσιάζεται δημοσίως. Είναι συλλέκτες και μαζεύουν, συλλέγουν εργατέχνη. Καταρχήν θέλω να πω ότι αισθανόμαστε πάρα πολύ τυχεροί στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων και στο Δήμο Χανίων, που ο συλλέκτης Μιχάλης και η γυναίκα του Τίνα Κρασάκη, το ζεύγος Κρασάκη, μας εμπιστεύθηκαν να φιλοξενήσουμε αυτή τη σπουδαία συλλογή. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Μαρτίου, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό της Κρήτης να γνωρίσει έναν πραγματικό καλλιτεχνικό θησαυρό.